Hi guys, καλοκαιρινή. Καλοκαιρινή εδώ πέρα. Έχω βάλει τα κοντά μου. Σε αυτό το βίντεο μία θα είμαι χειμώνας, μία θα είμαι καλοκαίρι. Δεν πειράζει, όπως βολεύει το καθένας. Παιδιά, γιατί η μία έχει κρύο, την άλλη έχει ζέστη, δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν καταλαβαίνει βασικά ούτε ο καιρός τι ακριβώς θέλει. Πήγα να σκοτωθώ. Ίδρωσα τώρα. Και κούλα σήμερα και ετοιμαζόμαστε γιατί θα πάμε βολτούλα με αφορμή. Τότε ήρθε η ξαδέρφη μου από Μάλτα, γιατί μένουν πλέον μας στη Μάλτα με το σύζυγό της και τον μπεμπόνι το τρελό το Γεωργάκη μας. Ήρθαν τέλος πάντων Ελλάδα για εκλογές και τα σχετικά. Οπότε με αφορμή αυτό θα τους δούμε επιτέλους και είπαμε αφού να πάρουν και το μορουδέλι τους το όμορφο. Ξοδέρφια, μανάδες, μπατζανάκηδες όλοι, πάμε Φλίσβο να περπατήσουμε, να κάτσουμε να πιούμε κανένα καφέ. Καταλάβετε τώρα τι θα γίνει, σουσού τρελό. Οπότε ετοιμαζόμαστε χαλαρά, να βάλουμε τα ποπουτσάκια μας, να περπατήσουμε το όνομα, το στάλμα, στο κίνο μας. Κάτσε να βάφουμε κιόλας. Παιδιά, η Ελλάδα τα μυαλά της τα διώχνει έξω. Δυστυχώς όσα παιδιά έχουν πέρα από εμάς που έχουμε τα πτυχία μας, καμιά ξένη γλώσσα και τα σχετικά, υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία έχουν τα μεταπτυχιακά, διδακτορικά και τα σχετικά, που οι γονείς τους έχουν δώσει ακόμα μια περιουσία για να τα σπουδάσουν, που οι ίδιοι δούλευαν 10 δουλειές για να μπορέσουν να κάνουν τα μεταπτυχιακά τους και να τα καταφέρουν. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να τους αφομοιώσει και τους δίνει κάτι μισθούς γελίους. Οπότε οι περισσότεροι φεύγουν, παιδιά, έτσι και ειδικά στον επιστημονικό κλάδο. Έτσι λοιπόν και η ξαδέρφη με τον σύζυγό της έφυγαν, τους έγινε μια πολύ καλή πρόταση στο Πανεπιστήμιο είναι της Μάλτας. Αυτό. Επιστήμονες και κάνουν τη δουλίτσα τους. Ξέρω πόσοι από εδώ είστε μετανάστες, για θέματα π.χ. να είστε ιατροί, να είστε επιστήμονες, να είστε στη NASA. Δεν ξέρω ποιο άλλο βλέπω το AfrosTube, αλλά τέλος πάντων. Καταλάβετε, όσοι είστε μετανάστες για λόγω μεταπτυχιακών διδακτορικών, όχι για να πάτε απλά μόνο για δουλειά, που και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες μετανάστες. Παρ' όλα αυτά, πολύ κρίμα, πάρα πολύ άδικο και γίνα στα μπάμε, έτσι, γιατί οι προτάσεις αυτές έτσι γίνονται. Οι πουλές θα γίνει χαμούλη σήμερα, πάμε... φαμίλια. Γιούργια, πάμε, δώσε, αδερφέ. Μπορώ να βάλω και έτσι μια σκιά για το καλό. Τι ώρα έχει πάει, μπράβο Αφροδίτη, έπρεπε ήδη να φύγω. Σε άλλο νέα παραγγείλαμε με πίτσα με Χρήστο, είχαμε πάρα πολύ καιρό να φάμε. Πάρα πολύ ωραία, πήραμε το box, ξέρετε, πια πιτσαρία και τα σχετικά. Κορμάρα τέλεια, φέτος είπαμε πιο πίσω το κορμί, δεν πειράζει, βάζουμε άλλες προτεραιότητες. Κάθε χρονιά έχει τις προτεραιότητες. Λοιπόν, αυτό γιατί μου πέφτει τώρα, τι κακό μου έχει συμβεί. Anyway, αυτά, οπότε ετοιμάζομαι. Ολοκληρώνομαι και θα τα πούμε από το Φλίσβο. Γιατί θα σας πάρω μαζί μου, περιτζάδο, στο Φλίσβο. Βάζετε παπουτσάκια, φεύγουμε. Γίνεται τις μουρλές προφανώς. Πίσω βλέπετε εδώ όλο το σόι, όλοι αυτοί είμαστε. Έχουμε αναμονή άπειρη. Τι τέλειο λουλούδι μωράκι. Για σένα το φέρτο. Πάρ' το και φέρτο μου, προσφερέτο μου. Ναι, τώρα. Να με βγάλεις μια φωτογραφία. Γι' αυτό ήρθα, οπότε κλείσε το βίντεο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Gotta figure out what this is all about. I can't get you off my mind. I think of you. Ποδαριαστήκαμε και γυρίσαμε, μαζευτήκαμε σπίτι, πήγαμε την Ονά σπίτι, κουλουπού κουλουπού, πολύ ωραία. Και εμείς, βλέψτε το Χρήστο εδώ, αντρίλα, 100 κιλά, έτσι Χριστάρα, αντρίλα. Έτσι είναι αυτά. Καλέ, δεν σας έχουμε πει ότι έχουμε κλείσει διακοπές. Δεν το έχω πει γιατί το θεωρώ γρουσουριό, οπότε το κρατάω. Έχουμε κλείσει διακοπές. Εννοείται μακυρωτικά. Δεν θα πω περισσότερες πληροφορίες. Θα το αφήσω εκεί. Περιμένω από κάτω να μου γράψετε αν έχετε κλείσει εσείς. Έλα. Διακοπές. Κάτι διαφορετικό θα παιχτεί φέτος. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο travel vlog. Πω παιδιά, πόσο μου έχουν λείψει τα travel vlogs. Λεφτά να έχουμε. Φέτος είναι πιο δύσκολο, αλλά δεν πειράζει, κάτι θα κάνουμε. Κάτι διαφορετικό σε σχέση με όλες τις χρονιές. Αλλά πάλι θα βγει σούπερ το travel vlog. Να είμαστε καλά, Παναγία μου, πάνω απ' όλα. Οπότε ναι, κλείσαμε σε έναν ιδιαίτερο προορισμό. Δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ να πήγαιναν διακοπές. Και ανυπομονώ να το δείτε όταν θα πάω. Αυτό. Και ναι, μέσα σε όλα αυτά που περάσαμε τόσο ωραία, ήθελα να σας το πω και να ξεκινήσουμε κάπως έτσι το ωραίο μας αυτό το βίντεο που ήδη έχει ξεκινήσει ένα 5 λεπτό σίγουρα, 10 λεπτό, 20 λεπτό, ξέρω εγώ πόση ώρα. Γιατί τραβάω πλάνα, δεν ξέρω, εντάξει, το τέλος μας το μοντάζ θα γίνει και εντάξει. Εδώ πέρα 50 κιλά η Αφροδίτη. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο το κορίτσι. Ναι, και κλείσαμε διακοπούλες. Ανυπομονώ. Αυτά, 15 Αύγουστο δεν έχει. 15 Αύγουστο χωριό. Όλοι οι παραδοσιακοί άνθρωποι πάνε στο χωριό. Δεν υπάρχει 15 Αύγουστο να πας καμπά. 15 Αύγουστο πας στο χωριό. Πας στον παππού και στη γιαγιά αν έχεις χωριό. Πας κλασικά στο καφενείο. Να φας το μεζέ με τη μύγα. Πας ωραία πράγματα. Χωριό. Μόνο χωριό. Δεν έχει κάτι άλλο. Παραδοσιακά. Οπότε σίγουρα υπάρχει μέσα στο πλάνο το χωριό. Να είμαστε καλά. Αλλά. Τι κάναμε, την τζακπινίτσα μας. Αυτά. Περιμένω κάτω τις δικές σας τζακπινιές και θα σας καληνυχτήσω να ξημερώσω μια επόμενη μέρα τέλος πάντων, γιατί δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί. Τι συμβαίνει, γιατί κάνω έναρξη σε αυτό το σημείο πλέον. Συνέχεια με βλέπω να ξεκινάω το βίντεο σε αυτό το σημείο. Καλημέρα να πω, αν και έχω πιει τον καφέ. Έχει μια ψύχρα μες στο σπίτι. Έξω από το σπίτι δεν έχει ψύχρα, αλλά οκ. Αλλά εντάξει, πολύ θεωρώ το ζήτησαν εμένα, γιατί όχι. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ packaging, δόξα τω Θεώ να λέμε. Έχουμε full δουλειά. Γιατί σας είχα βάλει και εκπτωσούλες και τα σχετικά θα τα βρείτε όλα από κάτω για το AfrosTube. Με τις κοσματάρες, ετοιμάζω και το new drop, το full καλοκαιρινό, τέρμα καλοκαίρι δηλαδή, πάμε παραλία φύγαμε, κοχύλια το νατάλο, και ετοιμάζω και διάφορα άλλα ωραία πραγματάκια. Πανικός, άσε. Όμως πάλι μια καλησπέρα δεν είπα, και θα πω καλησπέρα και όχι καλημέρα, γιατί η ώρα που το βλέπεις είναι αργά λογικά. Κάποιοι το βλέπετε την άλλη μέρα, δεν έχει σημασία. Βασικά τι λέω πριν να σταματήσω. Φαντάζομαι έχεις πατήσει το subscribe το σωστό, το τίμιο, το κυμπάρικο το ωραίο, το notification, το bell. Μην τρελαθούμε τώρα. Ο χώρος στο κινητό μου για κάποιο λόγο πάλι είναι γεμάτος. Δεν ξέρω πώς το κάνω αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν ξέρω, θα λέει ιδιαίτερη προσπάθεια. Anyway, και προσπαθώ πάλι να αδειάσω το κινητό μου. Δεν ξέρω αν και εσείς βρίσκεστε πολλές φορές στην ίδια φάση το να αδειάσετε το κινητό σας. Εγώ πράγματα από το όταν παντρεύτηκα μπορεί να το έχω αλλάξει το κινητό, αλλά το έχω μεταφέρει. Βίντεο και τέτοια, χαμός. Ας πούμε αυτό τι είναι. Κύριε Σεφ, τι συμβαίνει? Από 4 Φεβρουαρίου. Φτιάχνεις pancakes. Αυγουλάκια πίσω θα φτιάξουμε. Άρε, όταν τρώγαμε ωραία. Όταν τρώγαμε σωστά. Να, αυτό το βίντεο, ας πούμε, είναι λάθος. Δεν έπρεπε να υπάρχει. Έχει μονταριστεί, έχει φτιαχτεί, έχει φύγει, έχει τελειώσει. Κατάλαβες τι σου λέω? Μάλιστα. Μάλιστα, κατάλαβα. Πρέπει να γίνει μια ξεκαθάριση anyway. Οπότε σήμερα είναι η μέρα της ξεκαθάρισης. Έρχεσαι και Instagram, δεν το πολύ σκέφτεσαι. Έρχεσαι για διαγωνισμούς, εκδοτικούς και πάρα πολλά άλλα. Αν και σε αυτό το βίντεο πάλι σε έχω καραφτιάξει. Η Super, η Summer, η Χολάρα θα είναι σε αυτό το βίντεο. Θα ουρλιάζεις, έχουμε και η Βεντάρα. Πω, τη ζούχω εγώ. Λοιπόν, δεν νομίζω ξανανοίξω βέβαια σήμερα την κάμερα. Θέλω να μαγειρέψω και φακούλες, οπότε θα τα πούμε αύριο. Ο AfrosTube, τι να σου δείξω τι γίνεται εδώ μέσα, δεν θέλεις να δεις καθόλου. Άλλη μια μέρα ξημέρωσε εδώ πέρα και μου έχουν έρθει κάτι PR. Εννοείται από την περιέργειά μου δεν θα γίνω καν άνθρωπος, απλά θα πάμε να τα δούμε και να τα τσεκάρουμε, να τα ανοίξουμε, γιατί έχετε εκδοτικό κωδικό, όπως έχετε κάθε φορά, και έχει έρθει η νέα κολεξιόν, άνοιξε καλοκαίρι και γίνεται πανικός και ξέρω τι ανυπομονείς πώς και πώς. Πάμε να δούμε τι πήρα, δεν θα τα φορέσω τώρα γιατί είμαι σαν την καημένη, θα φτιαχτώ, θα βαφτώ για να γυρίσω και τα stories, οπότε θα το δείτε φτιαγμένα πάνω μου και φορεμένα. Για πάμε. Προφανώς μιλάω για την εταιρεία terminalxonline.gr. Αφήνω εδώ πέρα το σύνδεσμο, εδώ θα το βρείτε και κάτω στο κουτί της περιγραφής και σε καρφιτσωμένο σχόλιο γλυκά μου αφροστιουμπάκια. Έχετε πάντα εκπτωτικό κωδικό AfrosTube 10-10% και στα ίδια εκπτωτικά αλλά και στις νέες συλλογές. Πάμε να δούμε τώρα η αφροστιουμπάρα σας τι ωραία πραγματάκια έχει πάρει. Αλλά θα σου πω, έχω ένα άγχος για τα νούμερα που έχω πάρει. Γενικότερα πλέον το τσίτα μπόμπα το όλο δεν είναι στη μόδα, είναι τα πιο μπάκι. Τα ρούχα, το ξέρετε όλοι, έχω πάρα πολλά, δεν έχω μπλούζες, αυτή είναι η πιτζάμα, φανταστείτε. Όλα είναι crop top, οπότε πηγαίνω να ψωνίσω πράγματα, βασικά ψωνίζω πράγματα τα οποία δεν έχω. Και είναι καινούριο ώστε να μπορώ να κάνω και ωραίο styling και να δοκιμάζω νέα πράγματα. Έχω πάρει πάρα πολλά που πρέπει να δοκιμαστούν για να δω αν είναι στο νούμερό μου. Γιατί τα έχω πάρει νομίζω λίγο μεγάλα, αλλά τα έχω πάρει επίτηδες μεγάλα. Λοιπόν, έχω πάρει και παρασούτ, έχω πάρει και παπούτσια εννοείται. Και μαγιό, τέτοια είμαι. Αλλά αυτό είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, Billabong. Αυτό θα στο δείξω, θα σκάσεις. Ναι, γιατί δεν θα στα δείχνω όλο, σίγουρα. Αυτό λοιπόν, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Ελπίζω να μου πηγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Είναι από το, brand Billabong. Και είναι... τέλειο! Τώρα το καλοκαιράκι. Το έχω πάρει βέβαια σε νούμερο large, αλλά μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ mini και πάρα πολύ sexy. Θα πρέπει να το δω όμως φορεμένο. Βέβαια οι τυράτζες νομίζω φτιάχνονται, οπότε αυτό ήταν η νούμερο 1 επιλογή μου και έχει φανταστικό ύφασμα. Ξέρετε ότι λατρεύω αυτό το brand, από τα χειμωνιάτικα που φόραγα. Κρατηθείτε για τη σετάρα που έχω πάρει. Λοιπόν, έχω πάρει σετάρα. Εδώ έχω μόνο δικούς του. Πρέπει να είναι... διαφανίζει. Όχι, δεν θα διαφανίζει. Πρέπει να είναι τέλεια. Κοίτα εδώ. Είναι μίντι φούστα για πάρα πολύ ωραίο styling, με το ωραίο σου το γοβάκι, το ωραίο το καλοκαιρινό. Λοιπόν, παρασούτ ροζ, τέλειο. Κοίτα εδώ αυτό που σου λέω. Λοιπόν, είναι τζιν, ολόσωμη, φόρμα, μαλακιά. Πω, εντάξει, φαίνεται τέλεια, αλλά δεν έχω πάρει σε large. Λες να την πάρω σε medium. Εννοείται μαζί με τη φούστα πήρα έξτρα ήτανε και το αντίστοιχο, πώς λέγεται μωρέ, ζακετάκι, πάρα πολύ ωραίο, κοιτάξτε το ύφασμα. Είναι φανταστικό, το φοράς και το καλοκαιράκι. AfrosTube 10, πήγαινε να τρέξει να τα προλάβεις γιατί γίνεται sold out στο δευτερόλεπτο. Έχω πάρει πάρα πολλά. Α, το άλλο παρασούτ, καλά, είναι τεράστιο. Το έχω πάρει σε medium αυτό. Γενικότερα παίζω με τα νούμερα, νομίζω ότι θα μου είναι μεγάλο. Θα σας κάνω update στα νούμερα για να ξέρετε. Τι ωραίο, τι ωραίο! Κοίτα και τι άλλο πήρα. Πήρα μέχρι και φουλάρι. Κοίτα εδώ φουλάρι με 9,99, φανταστικό του ονείρου. Χωρίς την έκπτωση. Μαζί με αυτό το φανταστικό. Το πάκι θα το κάνω εγώ μόνο. Έχω πάρει και μαγιό. Λοιπόν, αυτό το μαγιό μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά το πήρα. Α, ωραία, έχει και κάτι για να γίνει δουλίτσα. Το πήρα σε medium πάλι, γιατί θέλω να μου είναι άνετο, για να το φοράω σαν κορμάκι, γιατί μου αρέσει πολύ. Κοίτα να δεις που μπορεί να μου αρέσει και πάρα πολύ και να το βάλω και σαν μαγιό. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να σου το δείξω πάρα πολύ καλά. Να βλέπεις πως είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ρίπ το ύφασμα, αλλά είναι πολύ ωραίο ύφασμα. Βέρο μόντα είναι. Και τέλος πήρα Vans. Πού πας Αφροδίτη χωρίς τα Vans σου? Είναι τέλεια. Τα έχω ερωτευτεί ήδη. Εννοείται είναι δίπατα. Τι άλλο θα έπαιρνα. Είναι φανταστικά. Τα λατρεύω, τα αγαπώ. Τώρα το καλοκαιράκι θα τα καταευχαριστηθώ. Ανυπομονώ πώς και πώς. Με ψηλή λευκή κάλτσα, με ροζ κάλτσα. Θα κάνω τέλεια outfits. Τώρα θα σε κλείσω να τα βάλω για να δούμε αν θα γελάσουμε με τα νούμερα. 2000 years. Κατά το προχθεσινό ψιλοτρελό μες στο χάλι δικιά σου haul που έκανα, ήρθε η ώρα να φορέσω το πρώτο set, το οποίο είναι φανταστικό. Σούπερ καλοκαιρινό, σούπερ τέλειο. Βάφομαι γιατί θα πάω σε ένα event, πάρα πολύ έτσι χαλαρό event, που έχει να κάνει με το γυναικείο σώμα, με τη γυναικεία ένδυση και τα σχετικά. Οπότε τώρα ετοιμάζομαι και είμαι σε ένα πολύ χαλαρό mood. Θα βάλω και τα καινούργια μου Vans που είναι τέλεια, που ταιριάζουν απίστευτα με όλο το σύνολο. Και τέλεια, έχω βάλει εδώ και τις κοσμηματάρες μου για καλοκαίρι, super wow. Κοίτα εδώ και το κόμπο που έχω φτιάξει τα αυτιά. Τέλεια, τέλεια. Το μόνο που θέλω τώρα, χαλαρά πράγματα, γιατί είναι, φανταστείτε, 6 ώρα και το μαξιμόλος μου σου λέει ο πατέρας μου, γιατί είχε το αμάξι ο Χρήστος, ότι έχει δακτύλιο. Μου το κέρατο. Και τώρα θα πρέπει να πάρω ταξί αναγκαστικά. Και κραγιόν Angel από Μακ. Τέλεια. Και τώρα θα φτιάξουμε και λίγο μαλλιούμπι. Να γυρίσω και κάτι stories με όλο το outfit, να τρελαθείτε. Να πάτε να το προλάβετε γιατί το παντελόνι είναι θεϊκό. Μαζί με το κορμάκι μαγιό τώρα είναι του ονείρου. Είναι αυτή της εποχής, είναι της εποχής βασικά αυτής. Αυτό το ροζ λευκό πάλ με το φιστική είναι άλλο level, φλενάδα. Αχ, με παίρνει ο Χρήστος. Και νταντά, είμαι πανέτοιμη. Το outfit είναι αλλού. Αν δεν έχεις πάει να αγοράσεις αυτό το παρασούτ με αυτό το κορμάκι παύλα μαγιό, γιατί είναι και τα δύο, έχεις κάνει μεγάλο λάθος. Το έχω βάλει με δύο τρόπους, θα σου δείξω μετά από το event που θα γυρίσω το δεύτερο τρόπο που το έβαλα με ψηλά και ήταν super elegant. Και τώρα έχω βάλει και τα βαντσάκια τα καινούργια που αγόρασα, που σου έδειξα, δεν θυμάμαι. Πάμε να σου το δείξω στον μεγάλο καθρέφτη. Για τα νούμερα που σίγουρα θα ρωτήσεις, έχω πάρει το 38. Ενώ το κανονικό μου νούμερο είναι το 36, απλά επειδή είναι παρασούτ και επειδή έχει και τσέπες, είναι τύπου καργκό, το φοβήθηκα γιατί εγώ έχω μπουτάκια. Τελικά το 36 πρέπει να πάρω, αλλά μου κάθεται πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ αέρινο, δεν με τονίζει καθόλου, με κάνει και πιο αδύνατη μη σου πω. Οπότε θα πάω να το στενέψω λίγο στη μέση, αν και έχει εδώ πέρα να το στενέψεις, οπότε it's ok. Αυτά, και δεν θα το αλλάξω το νούμερο. Οπότε είτε 36 πάρεις είτε 38 είναι super wow. Όπως σου είπα, το event που θα πάω εγώ σήμερα είναι χαλαρό, έχει να κάνει με τη γυναίκα, με το ντύσιμο της γυναίκας, με τα ταμπού και γενικότερα με όλα αυτά. Οπότε έχουμε ένα χαλαρό γυναικείο ντύσιμο. Κοίτα πόσο τέλεια κάθεται. Σηκώνεται αυτό προφανώς, έχει αυτά που δένουνε. Το άλλο το μπατζάκι το έχω αφήσει κάτω για να δεις ότι μπορείς και κάτω και πάνω και πιο πάνω να το βάλεις και όπου θέλεις. Δεν... Οπα. Είναι τέλειο. Και κοίτα το χρώμα, το τσεκάρεις λίγο το χρώμα. Θα σου δείξω όλα όσα πήρα φορεμένα. Τη μίντι, τη φούστα που σου έδειξα χτες, που ήμουν σαν το καημένο με τη ζακέτα. Δεν μπορείς να καταλάβεις, είναι να πας και για βάφτιση, είναι... Μα τι ωραία κοσμήματα που έχω. Και μάντεψε, σούπερ, ότι είχε δακτύλιο, περιμένω τώρα το Χρήστο, τελικά θα έρθει ο Χρήστος, δεν θα πάω μεταξύ. Λοιπόν, σε αφήνω να ετοιμάσω την τσάντα και να πάρω για την καμπαρτίνα, μην ξεπαγιάσω. Γύρισα, τώρα έφαγα. Έχω βάλει στο ίντερνετ με τον Χριστάκο και βλέπουμε το πολύ ωραίο μαυρορόδο μας, τέλεια. Και θα κάτσουμε να την αράξουμε. Ήταν πολύ ωραίο το event. Σου βγάλα το τι κάναμε σε κάθετο, γιατί ξέχασα ότι πρέπει να βγάλω, να το τσεκάρεις, να δεις. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, είχε πολύ πλάκα, είχε χειροτεχνίες, πράγματα τρελά που είχα να κάνω από το σχολείο, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Εμείς εδώ πέρα ετοιμαζόμαστε, περιμένουμε ένα φιλικό ζευγάρι. Έχω εδώ πέρα το Ζουζουνάκο. Ζουζουνάκο, πες ένα καλησπέρα. Καλησπέρα, friends. Καλησπέρα, καλησπέρα, βεβαίως, βεβαίως. Εδώ πέρα ετοιμάζει τη σπεσιαλιτέ του. Τώρα θα μου πεις ποια είναι η σπεσιαλιτέ του. Δεν θα κάτσουμε να την πούμε, γιατί είναι σπεσιαλιτέ, φιλαράκι. Οπότε κάπου να χαλαρώσουμε. Εδώ έχω στήσει τα τραπέζια, σχεδόν μαχαιροπύρουνα μου έχουν μείνει να βάλω. Θα τα βάλω όμως και αυτά, βεβαίως. Μέχρι να έρθουν οι φίλοι μας που είναι πάντα στην ώρα τους. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Κατά τα άλλα, μία ζέστη, μία κρύο. Ούτε ο καιρός δεν ξέρει τι θέλει. Και κάπως έτσι, μυδισούλες, background. Φαίνεται πλέον η ηλικία. Θα κλείσει αυτή εδώ η μέρα που δεν ξεκίνησε καν, αλλά θα κλείσει και εσύ θα πατήσεις και μια γραφή γιατί μπορείς. Γιατί είσαι εσύ και το ξέρω ότι μπορείς. Ας φάμε εμείς. Ας το εξηγήσω. Λοιπόν, δεν έβγαλα ποτέ απόσπασμα, δεν πειράζει. Έχω ντυθεί εδώ super sexy, super μινάκια, γιατί πάμε σε ένα event μιας PR εταιρείας, πάρα πολύ ωραία. Και έχει να κάνει με beach volley και τέτοια φάση. Και έχω ντυθεί αναλόγως, φιλινάδα. Έχω βάλει εδώ ένα φουστάκι πάρα πολύ κοντό που δεν το έχω βάλει ποτέ μου από Ζάρα. Τα ολσταράκια τα ωραία, τα ψηλά. Και έχω παίξει τέτοια φάση τους πασιούλα, εννοείται. Εδώ κοσμηματάρες, AfroditiPetrinoli.com, που σας έχω τρελάνει στον εκπτωτικό κωδικό. Εδώ πέρα δαχτυλιδάρες, να πάτε να προλάβετε, πάρτε το 30 με 30% της μουρλής γίνεται, λογικό και επόμενο, γιατί ετοιμάζεται, πότε θα βγει τον τρόπο το 2. Θα δείξει, δεν ξέρω. Μπορεί να αργήσει τελικά πιο πολύ από ό,τι περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Αυτά, και φεύγουμε και πάμε σε Ιβεντάρα. Εννοείται, δεν ξέρω, θα σου βγάλω αποσπάσματα, γιατί πάντα λέω ότι θα σου βγάλω και ποτέ δεν σου βγάζω. Οπότε δεν πειράζει, πάμε να κάνουμε τη δουλίτσα μας και να γυρίσουμε μετά σπίτι. Γυρίσαμε από το event, φαίνεται ξεκάθαρο, το make-up έχει μείνει, το σπυρί εδώ ακλόνητο, εδώ τα πράγματα από το τέτοιο, δεν σας τράβηξα τελικά τίποτα, δεν πειράζει, δεν χάσετε κάτι ιδιαίτερο εδώ, βλήτα θα φάω και αυγουλάκια και ο Χριστάκος ομελετίτσα, αυτά λοιπόν. Και κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσουμε και θα σας αφήσουμε. Και ελπίζουμε να περάσετε πολύ όμορφα σε αυτό εδώ το βίντεο, να σας κράτησα μια τέλεια συντροφιά όπως κάθε φορά. Τώρα το παίρνω, χαλάρωσα, ευχαριστώ. Εμείς ένα επόμενο βίντεο, Θεός και η Παναγία πότε θα έρθει. Έχουν πέσει πάρα πολλά μαζί, δεν πειράζει όμως, δεν πρέπει να χωνόμαστε, πρέπει να παίρνουμε όλο τον χρόνο μας. Οπότε όλα καλά. Αυτό το επόμενο βίντεο, να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου, AfrosTube. Bye!